1014. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 23 Ιουνίου, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Άνοδος του υδραργύρου και αφρικανική σκόνη συνθέτουν το σημερινό σκηνικό του καιρού και στην Κρήτη. Η θερμή εισβολή είναι γενική, με μοναδική ανάσα το βοριαδάκι, έντασης μέχρι και τα 4 μποφόρ, όπως επίσης και την πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα. Με έκτακτο δελτίο της, η πολιτική προστασία ζητά την ενεργοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών της δύναμής της για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 27 Ιουνίου, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται στους 38 με 41 βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως να αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές λόγω τοπικών συνθήκων και να τους ξεπεράσουν, όπως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Λεονταράκη. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε, κύριε Λεονταράκη, είναι τα ζητούμενα. Όχι μόνο αυτό το οποίο έχει ζητηθεί, αλλά και αυτό το οποίο έχουμε με την ενεργοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Καλό μεσημέρα, κυρία Δουλειράκη. Καλό μεσημέρα στους ακροατές σας. Όπως πολύ καλά αναφέρατε, από εχθές είναι σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα αποκλειστική, που αυτό σημαίνει ότι και τα αντανακλαστικά τα δικά μας, αλλά και η ετοιμότητα θα πρέπει να είναι αυξημένη και σε βαθμό τέτοιο που όποτε χρειαστεί, αν χρειαστεί βεβαίως, να παρεύουμε. Έκτακτο για μας σημαίνει ότι όλες οι μονάδες της πολιτικής προστασίας που αφορούν την αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμο είναι σε ετοιμότητα, τα κινητά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Ανοιχτά, οτιδήποτε χρειαστεί να είμαστε παρόντες. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα επιπλέον και είσαστε stand-by? Έχετε κατά νου εάν θα κλείσουν σχολεία όπως γίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν και είναι στις τελευταίες ημέρες λειτουργίας τους, έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αυτό το ζεστό κύμα? Κύριε Δουλειράκη, αναφορικά με τα σχολεία, όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια έτσι ενημέρωση ή πρόβλεψη στο να κλείσουν. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι το δικό μας της ετοιμότητας, εχθές ας το πούμε δοκιμαστήκαν για πρώτη φορά την κυριακή περίοδο σε μια δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους πυρκαγιάς στις Γούβες. Ευτυχώς χωρίς να έχουμε έτσι προβλήματα πέρα τις καμένες πορτολιβαδικές εκτάσεις, αλλά και χθες όπως ζητήθηκε η συνδρομή από την πυροσβεστική, είχαμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ό,τι μας ζητήθηκε, δηλαδή μια υδροφόρα ουσιαστικά ήταν η δική μας συμβολή. Αλλά ήταν άμεσα παρόν. Μάλιστα. Σε εγρήγορση λοιπόν λέω εγώ, κρατάω αυτή την ορολογία από εσάς κύριε Λεονταράκη, μακάρι να μην χρειαστεί, να μην έχουμε κάποια περιστατικά. Κυρία Δουλειράκη, αν έχουμε το χρόνο και αν μου επιτρέπετε, είναι 4 σημεία τα οποία και η πολιτική προστασία τα επισημαίνει προς τον κόσμο σχετικά με το κύμα καύσωνα. Να παραμένει ο κόσμος σε δροσερά και σκιερά μέρη, αν είναι το δυνατόν σε κλιματιζόμενους χώρους. Να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο χωρίς λόγο, εννοείται η βαριά εργασία, να καταναλώνει γεύματα ελαφριά και υγρά ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα μια ιδιαίτερη μέρημνα στα μικρά παιδιά και σε ανθρώπους με προβλήματα καρδιολογικά και αναπνευστικά, χρειάζεται έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφεύγουμε ουσιαστικά την έκθεση στον ήλιο χωρίς λόγο. Ευτυχώς και στο εφημερεύον νοσοκομείο για σήμερα τουλάχιστον υπάρχει η συνηθισμένη κίνηση με αναπνευστικά προβλήματα ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, όχι όμως λόγω θερμοπληξίας ή λόγω της αφρικανικής σκόνης, τουλάχιστον όπως λέει το ρεπορτάζ μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Έτσι, κύριε Αλτζηράκη, σε ό,τι έχει να κάνει. Μισό λεπτό, να ρωτήσω και επίσης το εξής. Σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων, ενδεχόμενα για τους αστέγους και με άλλα μέτρα προστασίας και με όλα τα μέτρα μάλλον προστασίας κατά του κορονοϊού, έχει ληφθεί μέρημνα? Κύριε Αλτζηράκη, έχοντας διαβάσει τις οδηγίες και του Δήμου Ηρακλείου και άλλων Δήμων. Όσον αφορά τις αίθουσες, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια ενημέρωση, κάποια εικόνα ότι θα λειτουργήσουν κλιματιζόμενες αίθουσες, αλλά θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, τουλάχιστον οι Δήμοι που διαθέτουν τη δυνατότητα αυτή να παρέχουν τις αίθουσες. Διότι από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η άνοδος θερμοκρασίας και ακούγοντας τα σχόλια των μετεωρολόγων, πιθανολογώ ότι την επόμενη εβδομάδα, αρχές της άλλης, ίσως το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο και η δυσφορία ακόμα μεγαλύτερη. Καλό θα είναι όσοι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα αυτή να την παρέχουν.
Λοιπόν, κρατάμε προς το παρόν τις συγκεκριμένες πληροφορίες και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι. Μειώνονται οι ασθενείς με κορονοϊό από τις κλινικές και μεθ των νοσοκομείων της Κρήτης. Σήμερα οι ασθενείς που νοσηλεύονται ανέρχονται στους 40, εκ των οποίων οι 32 σε κλινικές COVID και οι 8 σε εντατικές μονάδες, εκ των οποίων οι 7 διασωληνωμένοι. Στα 406 ανήλθαν τα νέα κρούσματα του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την χθεσινή ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 16 ήταν οι θάνατοι, 277 όλοι όσοι παραμένουν διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας ανά την Ελλάδα. Περισσότεροι από 4.550.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 43%, και 3 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, που αναλογεί σε ποσοστό 31% του πληθυσμού. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 7,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τονίζοντας ότι παραμένει εφικτός ο στόχος του 70% που θα εξασφαλίσει την πολυπόθετη ανοσία της Αγγέλης εντός του καλοκαιριού. Σήμερα αναμένονται οι αποφάσεις της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων και οι ανακοινώσεις αναμένεται ότι θα γίνουν έκτακτος το απόγευμα από τον κύριο Χαρδαλιά για την μη χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από τους εμβολιασμένους. Σήμερα οι λοιμοξιολόγοι συζητούν επίσης για την διακοπή των self-test από τους εμβολιασμένους εργαζόμενους, τα 10 άτομα ένα τραπέζι στην εστίαση αλλά και δεξιώσεις με 400 άτομα σε γάμους και βαπτίσεις. Ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, μιλώντας σήμερα στον 984, υποστήριξε ότι εν ώψη του τέταρτου κύματος με τη σχετικά ήπια κατάσταση, αλλά με πολλά προβλήματα έστω και τώρα, είναι αναγκαίο το κράτος και όχι φυσικά οι πολίτες να λάβουν σοβαρά μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης και υγείας, με στόχο τον έλεγχο και των μεταλλάξεων και το σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης. Οι μεταλλάξεις, είπε, αν όπως η Δέλτα είναι πιο μεταδιδόμενες από τις προηγουμένες, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι και λιγότερο θανατηφόρες για να επιβιώσουν. Το αφήγημα πως η Δέλτα θα πλήξει τους ανεμβολιαστούς είναι αντιεπιστημονικό, πρόσθεσε, ενώ για τις παρενέργειες των εμβολίων είπε ότι πλέον είναι εμφανές ότι το κόστος όφελος θα πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς ότι μιλάμε για πρόληψη σε γενικό υγιή πληθυσμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει οποιοδήποτε τι μεταδοτικότητα έχει ο ιός. Αυτό είναι ένα προγνωστικό μοντέλο. Άρα λοιπόν σε εμάς δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην κλινική φαρμακολογία. Γιατί? Από τη στιγμή που δεν αλλάζει η νόσος, δηλαδή έχουμε τα ίδια συμπτώματα, την ίδια παθολογία, η ακίδα αγκιστρώνει στο ίδιο σημείο, δεν μπορώ να πιστέψω σε μια θεωρία η οποία ούτε η ακίδα αλλάζει όσον αφορά την πρόσδεση, δηλαδή δεν έχει αυξηθεί η χημική συγγένεια της ακίδας για τον υποδοχέα της, ούτε έχει αποκτήσει φτερά ο ιός για να πετάει πιο γρήγορα ή πιο μακριά για να προσβάλλει παραπάνω κόσμο. Αυτές λοιπόν οι μεταλλάξεις κυρίως έχουν να κάνουν με τον τρόπο που τις αποδέχεται ο οργανισμός. Δηλαδή είναι καλύτερα, πώς να πω, ανεκτές. Αυτό όμως ταυτοχρόνως σημαίνει ότι αυτές οι μεταλλάξεις δεν σκοτώνουν τόσο πολύ. Μπορεί να είναι, υπάρχει ένας αντίστροφος κανόνας που λέει όσο πιο φωνική είναι ένα αίτιο, τόσο λιγότερο μεταδίδεται. Και όσο περισσότερο μεταδίδεται, τόσο λιγότερο φωνικός γίνεται. Γιατί οι μεταλλάξεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την επιβίωση του ιού και όχι να σκοτώσουν τον ξενιστή. Μία μετάλλαξη φτάνοντας στον οργανισμό μπορεί να τσεκάρει αν είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολιαστός. Βεβαίως. Γιατί αν είναι εμβολιασμένος δεν θα μπορέσει να τρουπώσει. Θα βγουν τα αντισώματα και θα το κατατρουπώσουν. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει μία μετάλλαξη η οποία είναι ανθεκτική, δεν θα πάει μόνο στους ανεμβολιαστούς. Θα πάει στους εμβολιασμένους. Άρα λοιπόν στους εμβολιασμένους υπάρχει θεωρητικός, έτσι δεν λέω ότι σημαίνει, για να μην παρεξηγούν τα λόγια μου, θεωρητικός οι εμβολιασμένοι μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τις χειρότερες μεταλλάξεις, όχι ανεμβολιαστοί. Οι ανεμβολιαστοί μια χαρά σκοτώνονται και με τις υπάρχουσες μορφές. Θέλω να σας πω ότι η εξέλιξη ενός οργανισμού γίνεται εκεί που του δίνεται καλύτερο έδαφος. Αν λοιπόν υπάρχει ένα ανταγωνιστικό σκληροτράχυρο, η μορφή του μικροοργανισμού που θα αναπτυχθεί είναι η σκληρότερη δυνατή για να αντέξει τον πόλεμο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν κινδυνεύουμε με μεταλλάξεις, δεν κινδυνεύουμε από τους ανεμβολιαστούς. Επίσης, αφού ο εμβολιασμένος φοράει το κράνος του, πώς να κινδυνεύσει από τον ανεμβολιαστό? Δηλαδή, αυτή την διαμάχη
ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ειλικρινά δεν μπορώ να την καταλάβω. Είναι θέμα ατομικής προστασίας. Και να σας θυμίσω, όταν είχαμε τέτοιου τύπου ιούς όπως η γρήπη, ποτέ στην Ελλάδα για λόγους οικονομίας δεν εμβολιάζαμε το σύνολο του πληθυσμού. Εμβολιάζαμε τους επιπαθείς. Για ποιο λόγο λοιπόν για την γρήπη εμβολιάζαμε τους πάνω από 60 με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ξέρουμε ότι η γρήπη προσβάλλει και σκοτώνει και παιδιά. Ενώ τώρα πρέπει να εμβολιάζουμε ζουρζουρνά τα πάντα όλα. Με εμβόλια τα οποία δεν ξέρουμε και ούτε το βάθος της δράσης τους, ούτε την δυνατότητα που έχουν, ούτε και τις ανεπιτήμητες μπορούμε να ελέγξουμε. Δηλαδή είναι λίγο υπερβολή όλη αυτή η κατάσταση, η οποία, όχι λίγο, είναι πολύ υπερβολή. Μην κάνω τον ευγενικό τώρα. Και δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους πραγματικά. Καταφατική κατά πλειοψηφία είναι και απάντηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την κυβέρνηση για τη δωρεάν χορήγηση των self-test. Μόνη προϋπόθεση που έβαλαν στη συνεδρίασή τους οι φαρμακοποιοί είναι τα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ να δοθούν εφάπαξ. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της κυβέρνησης, το πρόγραμμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου θα συνεχιστεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Περιορίζονται οι δικαιούχοι καθώς τελειώνουν τα σχολεία και από την 1η Ιουλίου έχει αποφασιστεί να μην υποβάλλονται σε έλεγχο όλοι όσοι έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις του εμβολίου. Έτσι, οι ομάδες των δικαιούχων που απομένουν είναι οι εργαζόμενοι του δημοσίου, υπενθυμίζεται, και ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι νέοι ηλικίες 18 έως 30 ετών. Έκλεισαν σήμερα τον κύκλο των πανελλαδικών στα βασικά μαθήματα οι μαθητές στο Νεπάλ με ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο και ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία εφαρμογές. Στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα συζητήθηκαν και οι αλλαγές που φέρνει στην εκπαίδευση η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όπως αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιμορφώσεις για τους αδύνατους, πολλαπλό βιβλίο, κατ' επιλογή του διδάσκοντος, αναζήτηση πόρων και συνεργασίες με εταιρείες για κάθε σχολείο. Στο πλαίσιο του δελτίου, καλωσορίζω τον δάσκαλο, πρόεδρο του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με μία δήλωση του Πρωθυπουργού. Είπε ότι αυτή η χρονιά απέδειξε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει αδυναμίες που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο τη λύση τους. Η εκπαίδευση, το σχολείο μας, έχει έρθει η ώρα να απεγκλωβιστεί από το Υπουργείο. Τα μαθήματα να γνωρίζουν νέους ορίζοντες, οι διδάσκοντες να αξιολογούν, αλλά και να αξιολογούνται σωστά. Στο εξής λοιπόν, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, οι σχολικές μονάδες αυτονομούνται στις τάξεις και αυτό θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τομή. Θα υπάρχει ανοιχτή επιλογή βιβλίων και εναλλακτικές μέθοδοι εξέτασης, ώστε να καταργηθεί η αποστήθηση και να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη, αλλά και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Και βέβαια ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει κεντρικό πρωταγωνιστικό παιδαγωγικό ρόλο, γι' αυτό εξάλλου και θα επιμορφώνεται διαρκώς, ενώ το έργο του θα αποτιμάται, ώστε να έχει κάθε βοήθεια, να γίνει καλύτερος, να γίνει καλύτερη. Με μία αλλαγή που περιγράφεται με τρεις λέξεις: ελευθερία, αυτονομία, λογοδοσία, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Σε γενικές γραμμές είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι το οποίο προωθείται από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Προφανώς διαφωνούμε με την τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού, αλλά και συνολικά το νομοσχεδίο όπως το παρουσίασε η κυρία Κεραμέως. Διαφορετικά με άλλη ορολογία, κάτι που κρύβεται πίσω από τη φρασιλογία που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ότι το νομοσχέδιο προφανώς έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο και όπως ο ίδιος δήλωσε την αποδέσμευση, όπως είπε, των σχολείων από το Υπουργείο, αυτό μεταφράζεται ως την αποδέσμευση του δημόσιου σχολείου από το κράτος, από την κρατική χρηματοδότηση. Διότι, όπως είπατε και εσείς στην εισήγησή σας για το θέμα, ένας από τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου είναι η καλλιέργεια και το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξει η εκπαιδευτική κοινότητα, η σχολική μονάδα, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, με ιδιωτικές εταιρείες για τη χρηματοδότηση και την δημιουργία πόρων για το ίδιο το σχολείο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δημιουργούνται συνθήκες από αυτό το νομοσχέδιο της αποδέσμευσης κρατικών πόρων, της κρατικής χρηματοδότησης από το δημόσιο σχολείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή την δημιουργία κατηγοροποίησης σχολικών μονάδων, της εγκαιτοποίησης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτό τον άξονα, αλλά και οι υπόλοιποι άξονες κινούνται στην ίδια νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, όπως και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και εδώ να αποσαφηνίσω ότι η θέση και των εκπαιδευτικών ομοσπονδίων και της Δασκαλικής Ομοσπονδίας και της ΟΛΜΕ είναι
είμαστε υπέρ μιας αξιολόγησης και αποτύπωσης του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, αλλά με διαφορετικούς όρους σε σχέση με αυτές που διατυπώνονται στο νομοσχέδιο αυτό. Διότι, ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει η κυρία Κεραμέως ότι η αξιολόγηση θα γίνεται προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες να επιμορφώνονται. Και πάω στη σημερινή πολιτική ηγεσία και, στη δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αδυναμίες. Φέτος ζήσαμε μία πρωτόγνωρη χρονιά από πέρυσι το Μάρτιο του 19, όπου είχαμε την πανδημία και την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν με τις δικές τους δυνατότητες, με τη δική τους υλικοτεχνική υποδομή και με τις δικές τους γνώσεις να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα χωρίς καμία υλικοτεχνική ή επιμορφωτική στήριξη. Και φτάσαμε μετά το πέρας της υλοποίησης της εξαποστάσεως εκπαίδευσης να έχουμε προγράμματα επιμόρφωσης για την εξαποστάσεως αφού είχε τελειώσει αυτή η διαδικασία. Άρα δεν είναι ζήτημα δομής του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και πρωτοβουλειών από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Και κλείνω και με το κομμάτι που αφορά, επειδή το θίξατε και εσείς, κυρία Δουλγεράκη, που ήταν το ζήτημα του πολλαπλού βιβλίου. Ήδη η εκπαιδευτική και το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα η λειτουργία των σχολείων έχει, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί στην τάξη και άλλες πηγές. Δεν έχει μόνο το σχολικό εγχειρίδιο όπως το ζήσαμε δεκαετίες νωρίτερα. Έχουμε πλέον την αναζήτηση πηγών από το διαδίκτυο, έχουμε πάρα πολλές πηγές δηλαδή που χρησιμοποιεί ούτως ή άλλως εκπαιδευτικός. Το ζήτημα που μένει να δούμε εδώ, γιατί δεν έχει αποσαφινιστεί πώς αυτό θα λειτουργήσει, δηλαδή το πολλαπλό βιβλίο, είναι αν το κόστος μεταβιβαστεί στο μαθητή και στον εκπαιδευτικό ή θα είναι μια δωρεάν παροχή, διότι αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε στη χθεσινή συνάντηση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, κάτι που ερωτήθηκε ο Υπουργός και δεν αποσαφήνισε το πώς αυτό θα οριοθετηθεί στο νομοσχέδιο. Μένει να το δούμε. Ελευθερία, αυτονομία, λογοδοσία. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης από τη μία. Συνεργασίες με εταιρείες για κάθε σχολείο. Μπορείτε να μεταφράσετε τις συνεργασίες με εταιρείες για κάθε σχολείο και πώς τις αντιλαμβάνεστε εσείς ή τι έχει γίνει μέχρι στιγμής? Όταν εννοεί αυτονομία, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Τη σταδιακή, δηλαδή αποδέσμευση του κράτους από την χρηματοδότηση ως βασικός χρηματοδότης του δημόσιου και αποκλειστικός χρηματοδότης του δημόσιου σχολείου, δηλαδή το ίδιο η σχολική μονάδα να μπαίνει στη διαδικασία να αναζητεί χρηματοδοτήσεις και πηγές χρηματοδότησης από εταιρείες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει αυτό που λέμε πολλαπλές ταχύτητες σχολείου. Αν δεν τα καταφέρει να μπει μέσα σε αυτό το πελατειακό σύστημα και να έχει το δικό του σπονσόρα το κάθε σχολείο, σημαίνει αυτό απλά και πρακτικά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, να βγάλει τα λειτουργικά του τα έξοδα? Σημαίνει ότι θα κλείσει? Εκεί πάει η κοινωνιολογική. Αυτό το σύστημα εφαρμόζεται με ένα διαφορετικό βέβαια μοντέλο που έχει και διοίκηση στην Αμερική, όπου στην Αμερική δεν έχουμε την αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος, έχουμε η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εταιρείες χρηματοδοτούν τα σχολεία και εκεί έχουμε ένα ισχυρό ταξικό σχολείο με πάρα πολλές κατηγοροποιήσεις των σχολείων, άρα και κατ' επέκταση κατηγοροποίηση και κετοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, άρα και διαφορετικές ταχύτητες όσον αφορά την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δημιουργεί προφανώς, όπως σας είπα, κατηγοροποίηση και των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των ίδιων των σχολείων. Είναι κάτι το οποίο διαφωνούμε. Και όταν λέμε λοιπόν αυτονομία, δεν εννοούμε την παιδαγωγική αυτονομία. Ο κ. Μητσοτάκης εννοεί την οικονομική αυτονομία. Και γι' αυτό στη δήλωση, όπως διαβάσατε και προηγουμένως, του κ. Μητσοτάκη, αναφέρει το Υπουργείο επιτέλους να αποδεσμευτεί το Υπουργείο από τα σχολεία. Με αυτή τη φράση δεν εννοεί την παιδαγωγική αυτονομία, αλλά εννοεί κυρίως την οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια των σχολείων, με ορίζοντα την σταδιακή υποχώρηση του κράτους ως βασικού χρηματοδότη και αποκλειστικού χρηματοδότη από το δημόσιο σχολείο, κάτι το οποίο προφανώς διαφωνούμε ριζικά, και είναι ένα νομοσχέδιο πραγματικά που έχει σαφές ιδεολογικό και νεοφιλελεύθερο πρόσημο. Είναι νομοσχέδιο το οποίο ήδη το επεξεργαζόμαστε με βάση τους άξονες που παρουσίασε η κυρία Κεραμέως ως εκπαιδευτική ομοσπονδία. Και προφανώς αναμένοντα τη δράση, διότι χτυπάει
τον πυρήνα της δημόσιας εκπαίδευσης και αυτό είναι αλληλένδετο με όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια της κυρία Κεραμέως, με τον αποκλεισμό χιλιάδων υποψήφιων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι το οποίο θα το δούμε με τα αποτελέσματα σε λίγο χρονικό διάστημα. Είναι με την εξίσωση των ιδιωτικών πτυχίων, των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με εκείνα των δημόσιων σχολών. Είναι αλληλένδετη δηλαδή και συνεκτική η πολιτική της κυρίας Κεραμέως που έχει την να χτυπήσει τον πυρήνα της δημόσιας εκπαίδευσης και με αυτό το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα. Το αποκωδικοποιείτε από τη δική σας την πλευρά. Αφορά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αφορά και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Όλη η λειτουργία και η οικονομική αυτονομία, η χρήση πολλαπλού βιβλίου που μένει, όπως σας είπα, να δούμε το περίγραμμα και τους άξονες κάτω από το οποίο αυτό θα λειτουργήσει. Και την ατομική αξιολόγηση. Όλο αυτό αφορά και τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και έχουμε και μάλιστα έναν ακόμα άξονα που αξίζει να θίξουμε, διότι μέσα έχει και τις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης. Πάλι έχουμε μια νέα στρατιά διευθέτησης στελεχών και ημετέρων. Και αυτό το λέω διότι τα στελέχη εκπαίδευσης έχουμε ξανά κατάργηση όλων των αρμοδιοτήτων και της πυραμίδας των στελεχών εκπαίδευσης που είχαμε με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Τώρα έχουμε ράβε ξύλωνε ξανά μια νέα στρατιά στελεχών από 540 οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου γίνονται 800, δηλαδή έχουμε αύξηση των συμβούλων εκπαίδευσης και με αυτές οι κρίσεις θα ξεκινήσουν από μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, πιθανότατα από το Σεπτέμβρη με την έναρξη σχολικής χρονιάς να έχουμε το ξεκίνημα δηλαδή των κρίσεων στα στελέχη εκπαίδευσης. Μα ούτως ή όλως όλα αυτά φαίνεται ότι θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβρη, άρα είναι κρίσιμο και το επόμενο διάστημα για τις δικές σας τις αποφάσεις. Ήταν οι πρώτες κουβέντες, έτσι συνολικά όπως έχουμε κάποια πράγματα και όπως παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επιφυλάξεις των επιχειρηματιών στον χώρο του τουρισμού, καθώς μετά τις 15 Ιουλίου φαίνεται πως η κίνηση ανεβαίνει λίγο, αλλά χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται καθημερινά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της πανδημίας αλλά και των πολιτικών αποφάσεων για την ενδυνάμωση της τοπικής τους οικονομίας με τον εσωτερικό τουρισμό, όπως ο επιχειρηματίας Μιχάλης Σαβαμιεδάκης λέει στον 984. Τη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι επιχειρηματίες των γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων για τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για επανεκκίνηση των τουριστικών επιχειρήσεων και κατ' επέκταση του τουρισμού. Θεωρούν άδικη την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να μην συμπεριλάβει τις τουριστικές επιχειρήσεις του κλάδου ενοικίασης αυτοκινήτων, δημιουργώντας έτσι, όπως αναφέρουν, μια κατάφορη αδικία. Πειθαρχικό έλεγχο για 10 περιπτώσεις οδύσσιας, όπως τις χαρακτηρίζει ασφαλισμένων από οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρόκειται για περιπτώσεις, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, κατά τις οποίες είτε η μία υπηρεσία παραπέμπει στην άλλη, είτε δεν ανταποκρίνονται επί μήνες ή και χρόνια σε αιτήματα ασφαλισμένων ή δεν απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις, email και επιστολές. Επειδή ο ΕΦΚΑ κάνει κοινωνική πολιτική, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι δεσποτικές συμπεριφορές υπαλλήλων δεν γίνονται ανεκτές. Πλήττουν μεταξύ άλλων και την εικόνα όλων των ευσυνείδητων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γι' αυτό, αν χρειαστεί, θα προχωρήσω και σε άλλους πειθαρχικούς ελέγχους, δηλώνει ο Υπουργός. Κύριε Βασίλη Κουκκινάκη, που είσαστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Ηρακλείου, τι είναι τούτο? Γεια σας και από μένα. Δυστυχώς, ο κύριος Χατζηδάκης. Να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να μπορώ να καταλαβαίνω τι μου λέτε, να ακούω τι μου λέτε. Δυστυχώς, λέτε, ναι. Τώρα με ακούτε? Ναι, μια χαρά. Ακούμε. Πηγαίνετε το από την αρχή. Λοιπόν, λέω δυστυχώς ο κύριος Χατζηδάκης δεν έχει ξεχάσει καθόλου τα στοιχεία που τον διέπουν όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λάτρης του νεοφιλελευθερισμού, θέλει τις ιδιωτικοποιήσεις όσο τίποτε άλλο. Προσπαθεί να βρει τρόπο, πάτημα να στρέψει την κοινή γνώμη κατά των υπαλλήλων, όπως και κατά ένα μεγάλο κομμάτι πιστεύω ότι το έχει καταφέρει σχετικά με τις συντάξεις. Αλλά θέλω να πω τούτο. Ο κ. Χατζηδάκης σήμερα είναι ένα μέρος του συστήματος, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το υπηρέτησε και πριν και παλιότερα. Αν θυμηθούμε την Ολυμπιακή, τα αποτελέσματα της Ολυμπιακής, όλοι θα καταλάβουμε πού αποσκοπεί. Έτσι, πουλήθηκε η Ολυμπιακή, χάθηκε το δημόσιο κομμάτι της. Και πού αποσκοπεί δηλαδή? Θέλει να κλείσει τον ΕΦΚΑ, θέλετε να πείτε?
Εμείς ως εργαζόμενοι βλέπουμε ότι προσπαθεί να βάλει μέσα ιδιώτες. Ναι. Και αυτό το κάνει εντέχνως, όπως πριν με τους λογιστές και τους δικηγόρους. Αν πραγματικά ήθελε να κάνει δουλειά, θα έπρεπε να τον στελεχώσει σε τέτοιο σημείο, ώστε αυτή η μηχανή να πάρει μπροστά. Αυτό το έχουμε πει, κατά καιρούς το φωνάζουμε, δεν αλλάζει. Λέτε λοιπόν ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι αρχικά και ότι θα έπρεπε να έχει στελεχώσει όλες τις μονάδες πριν βγει να κάνει ανακοινώσεις, χωρίς ωστόσο από τη δική σας την πλευρά, γιατί δεν το άκουσα και αυτό από τα συμφραζόμενα εγώ αντιλαμβάνομαι, να λείπουν ενδεχόμενα εκείνα τα περιστατικά τα οποία μπορεί να προσβάλλουν το σύνολο των εργαζομένων στον ΕΦΚΑΝΑ την Ελλάδα, κύριε Κοκκινάκη, ναι. Βεβαίως, δεν θα αποποιηθούμε τις ευθύνες μας, γιατί σαφώς σε μια κοινωνία κάποιοι φταίνε. Δεν λέμε ότι είμαστε όλοι τέλειοι, αλλά αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις δεν μπορεί να τα ισοπεδώνει όλα και να θυσιάζει όλους τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Σαφώς και θα πρέπει να σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια ο ΕΦΚΑ έχει υποστελεχωθεί. Έχει χάσει ένα σχεδόν 40-45% της δύναμής του. ΕΦΚΑ Ηρακλείου, αν θυμάμαι καλά, 2010, πάνω από τους 200. 210 και τώρα είμαστε λιγότεροι από 70. Απλά προσπαθώ να πω ότι όταν ο συνάδελφος τα τελευταία χρόνια είναι αναγκασμένος να κάνει 2 και 3 αντικείμενα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αυτό το οικοδόμημα που λέγεται ΕΦΚΑ, πανεύκολα μπορεί να κάνει το λάθος. Και δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία χρόνια η αγωνία των συναδέλφων είναι αυτή. Μην τυχόν και τους ξεφύγει κάτι και την πληρώσουμε. Από εδώ και κάτω τι? Εμείς θα αντιδράσουμε στις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη. Σήμερα είχαμε και μία συνάντηση με τον τηλεδιάσκεψη με τον διοικητή του ΕΦΚΑ. Το θέσαμε το θέμα. Να σας θυμίσω λίγο την περίπτωση της Κοζάνης. Αλίμονο, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης προσπαθεί αυτή τη στιγμή να φέρει τις ευθύνες όλες προς εμάς. Ποιος μου λέει ότι αύριο το πρωί δεν θα μπει ένας εξοργισμένος συναλλασσόμενος με ένα τσεκούρι και να την πληρώσει ένας αθώος? Πολλές φορές ξέρετε ότι η καθυστέρηση είναι τεράστια. Απονομή των συντάξεων, αν θυμηθούμε, ΕΦΚΑ Ηρακλείου, απονομή συντάξεων σε 4 ή 5 χρόνια, αριθμοί πρωτοκόλλου ηλικιώδες 4 με 5 χρόνια μετά για να εκδικαστεί μια υπόθεση. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο λέμε ότι το Υπουργείο διαχρονικά και χθες και παραπροχθές με όλες τις κυβερνήσεις, με όλους τους υπουργούς, θα έπρεπε να είχε λήξει αυτό το θέμα και αυτό το πρόβλημα. Φάκελοι οι οποίοι έφευγαν, δεν ξέρω αν φεύγουν ακόμα, να πάνε σε άλλα καταστήματα της υπόλοιπης χώρας, εκεί όπου δεν υπάρχουν αυτή την ώρα εκκρεμής υποθέσεις, έτσι ώστε να επιστρέψουν στη συνέχεια στα κεντρικά στην Αθήνα και στη συνέχεια να έρθουν στο Ηράκλειο για να απονεμηθούν οι συντάξεις. Τα ταμεία, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο για την απονομή της σύνταξης επίσης παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις, όταν έχουμε ας πούμε 5 ή 6 ταμεία τα οποία εμπλέκονται, διότι ένας εργαζόμενος δούλεψε σε αρκετές δουλειές μέχρι να καταφέρει να συμπληρώσει τη σύνταξή του. Όλα αυτά, ξέρετε κάτι κύριε Κοκκινάκη, επειδή ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί σας, δεν είσαστε σε πολλές των περιπτώσεων άμυροι των ευθυνών, σας το είπατε και πριν από λίγο, αλλά επειδή είσαστε οι πρώτοι και οι τελευταίοι που κοιτάζουμε, εσείς είσαστε απέναντί μας και εσείς συνεχώς εισπράτετε την οργή μας. Αυτό είναι αλήθεια? Αυτό είναι το σύνηθες. Και δυστυχώς ο κύριος Χατζηδάκης με αυτές τις δηλώσεις του δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να βάζει λάδι στη φωτιά. Αυτό κάνει. Ουσιαστικά γυρίζει τον κόσμο εναντίον των εργαζομένων. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις πρώτες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Κοκκινάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Δύο ρίστας εργασίας σήμερα, 10 με 12, του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων των υγειονομικών.
Οι υγειονομικοί μιλούν για παράδεκτες συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες και ανθυγιεινές, με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, με δεκάδες χρεωστούμενα, ρεπό και μέρες κανονικής άδειας. Αναγνώριση της προσφοράς, λέει ο Δημήτρης Βρύσαλη, στον 984, δεν σημαίνει και απόλυση, όπως στους συμβασιούχους της καθαριότητας, της σύντησης, τους επεκορικούς, οι οποίοι θα φύγουν για να έρθουν στη θέση τους νέοι εργαζόμενοι. Απαιτούμε και ζητάμε, κύριε Δουγεράκη, καταρχήν να μην προχωρήσουν οι συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θεωρούμε ότι το σύστημα υγείας πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και πλήρως κρατικά επιχορηγούμενο και όχι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το σύστημα υγείας μπορεί να μην είναι κρατικό. Επιδιώκουμε και ζητάμε και διεκδικούμε την ένταξή μας στα βαρέα και αθηγινά. Επιδιώκουμε και ζητάμε να μην απολυθούν οι συνάδελφοί μας συμβασιούχοι που το επόμενο διάστημα τελειώνουν οι συμβάσεις τους και μιλάμε για πάνω από 300 άτομα όλων των ειδικοτήτων και ταυτόχρονα απαιτούμε και είναι αιτία πολέμου η είσοδος των εργολάβων στα δημόσια νοσοκομεία όπως επιδιώκεται και κεντρικά και τοπικά να γίνει και όπως έχει γίνει και στο δικό μας νοσοκομείο με την φύλαξη και όπως έχει γίνει βεβαίως και με τα πλυτήρια. Οι μόνες προσλήψεις ελάχιστον αριθμό εργαζομένων με βάση τις ανάγκες δεν καλύπτουν ακόμα και τη δυνατότητα που έδωσε η κυβέρνηση να πάρουμε άδειες. Οι άδειες που παίρνουμε, που θα δώσει η υπηρεσία, είναι πολύ πίσω από, ουσιαστική ξεκούραση που χρειάζονται οι υγειονομικοί για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη και αυτή που είναι μπροστά μας αλλά και αυτή που δώσαμε. Και ταυτόχρονα θα πρέπει για να μειωθεί η λίστα αναμονής για χειρουργία να γίνουν άμεσες και επίγουσες προσλήψεις νοσηλευτικού κύρια προσωπικού αλλά και των άλλων ειδικοτήτων προσωπικού για να μπορέσει να ξεμπλοκάρουν τόσες οι λίστες χειρουργείων ώστε και βεβαίως και τώρα, να μπορέσει να χειρουργηθεί ο κόσμος. Τις αποφάσεις έγκρισης για την ενίσχυση 70 νέων επενδυτικών σχεδίων συνολικού κόστους 65,8 εκατομμυρίων ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης σήμερα και η υπογραφή της εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στα βασιλικά νόγια του Δήμου Γόρτινας με προϋπολογισμό 995.000 ευρώ. Παράταση φαίνεται να λαμβάνει η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το 2021, ενώ δηλαδή η προθεσμία έλεγε κανονικά. Χθες ο ΠΚΠ ανακοίνωσε πως η υποβολή των δηλώσεων συνεχίζεται κανονικά και πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση. Διαδικτυακή ημερίδα διοργανώνεται αύριο στο Ρέθυμνο, στο σπίτι του πολιτισμού, με θέμα και λάδι στη λογοτεχνία, με τη σημείωση ότι η πλούσια ελαιοκομική λογοτεχνική κληρονομιά της Κρήτης αποτελεί μοναδικό στον κόσμο πολιτιστικό θησαυρό ο οποίος αξίζει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί. Καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Μιχελάκη, Γεωπόνος, επιστημονικός σύμβουλος του ΣΕΔΕΚ και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για αυτή την διαδικτυακή ημερίδα. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Γεια σας και καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, τι κάνει το Ρέθυμνο με τη ζέστη, πώς θα πάει? Καταρχήν μιλάμε από τα Χανιά. Από τα Χανιά, παρόν. Ναι. Αύριο σωστά. Θα μιλάμε από το Ρέθυμνο. Ναι, ναι. Η ζέστη αυξημένη είναι. Και καλή είναι και κακή είναι. Τι εννοείται και καλή είναι και κακή είναι? Φαντάζομαι αναφέρεστε. Κακή είναι γιατί προκαλεί μια δυσφορία στον πολύ κόσμο και τους ανθρώπους. Και οπωσδήποτε καλή είναι από άλλη πλευρά για την ελαιοκομεία ειδικότερα, γιατί καθυλώνει το δάκο, ο οποίος φέτος παρουσιάζει μια σημαντική έξαρση και ήδη μας έχει κάνει αρκετές προσβολές ολόκληρο το νησί. Κύριε Μιχελάκη, μιας και είσαστε γεωπόνος, μιας και είσαστε ο επιστημονικός σύμβουλος του ΣΕΔΕΚ, η δακοκτονία δεν ξεκίνησε στην ώρα της, δεν εξελίσσονται τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να εξελιχθούν? Κοιτάξτε, αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές και το περίεργο είναι ότι δυστυχώς δεν διορθώνονται. Και φέτος δεν ξεκίνησε στην ώρα της, που φέτος ειδικότερα λόγω του ότι η χρονιά είναι προημότερη και σε ό,τι αφορά την καρποφορία της ελιάς, αλλά και σε ό,τι αφορά την πρώιμη εμφάνιση του δάκου. Άρα έπρεπε φέτος να είμαστε 20 μέρες τουλάχιστον νωρίτερα από άλλες χρονιές, από τις κανονικές χρονιές. Δυστυχώς δεν είμαστε σχεδόν το ίδιο με τις άλλες χρονιές που είμαστε καθυστερημένοι. Αποτέλεσμα, ο δάκος όχι μόνο παρουσιάστηκε, αλλά έκανε ήδη και αρκετές προσβολές, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη. Μάλιστα. Και τώρα με την ζέστη που λίγο η πλήρη του ανακόπτεται. Αναγκαίων κακών για το δάκο, γιατί τον καθυλώνει. Πάνω από 32 βαθμούς θερμοκρασία ο δάκος δεν μπορεί να κινηθεί ή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
εύκολα, αλλά αυτό είναι προσωρινό. Δεν σημαίνει ότι εξολοθρεύεται, απλά εκείνες τις μέρες δεν λειτουργεί. Κρατάω τις παρατηρήσεις αυτές. Έρχομαι στην ελιά, στο λάδι και στην λογοτεχνία. Να σας ακούσουμε. Ναι, όπως είπατε στην αρχή, η Κρήτη διαθέτει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, γενικά στις τέχνες και τα γράμματα, η οποία κληρονομιά δεν υπάρχει σε άλλα μέρη του κόσμου, και αυτό εμείς θέλουμε να επισημάνουμε ότι αποτελεί ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί όχι μόνο για μας και τον ντόπιο πληθυσμό και την ευαισθητοποίησή του πάνω στους συμβουλισμούς της ελιάς, αλλά ακόμα και για την προβολή και διάθεση του ελαιολάδου. Οι ξένοι οι οποίοι δεν έχουν τέτοιο πολιτισμό, παραδείγματος χάρη οι Ισπανοί, οι οποίοι διατείνονται και είναι η πρώτη παραγωγή στον κόσμο από πλευράς ποσότητας, δεν έχουν τέτοια ιστορία ούτε πολιτισμό σε σχέση για την ελιά και πασχίζουν, οργανώνουν εκδηλώσεις, μουσεία ελιάς, εκθέσεις κτλ. Κτλ. Γύρω από αυτά τα θέματα. Προσπαθήσαμε λοιπόν και εμείς προς την κατεύθυνση αυτή να κάνουμε ένα πρώτο βήμα για την ανάδειξη του δικού μας πολιτισμού. Και προκηρύξαμε φέτος από το Σύνδεσμο Λογοκομικών Δήμων Κρήτης δύο διαγωνισμούς. Ο ένας αφορούσε την ζωγραφική και ο άλλος αφορούσε την λογοτεχνία. Ήδη για το διαγωνισμό της ζωγραφικής απονεμήθηκαν οι διακρίσεις την περασμένη Παρασκευή σε μια εκδήλωση η οποία έγινε εδώ στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο το ΜΑΙΧ στα Χανιά, και αύριο θα γίνει η απονομή των διακρίσεων για τον δεύτερο διαγωνισμό της λογοτεχνίας που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στο σπίτι του πολιτισμού. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, η λογοτεχνική κληρονομιά της Κρήτης είναι σημείωση μέσα από τις δικές σας τις παρατηρήσεις που αποτελεί μοναδικό στον κόσμο πολιτιστικό θησαυρό, ο οποίος αξίζει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται να μένει στη λογοτεχνία, αλλά και τη δική σας την προσπάθεια να λέει ότι θέλετε αυτό να είναι θεσμός, έτσι. Θεσμός θα είναι από την άποψη ότι θα συνεχίσει η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μήπως η ευαισθητοποίηση αυτή είναι η πρόθεση τελικά, ευαισθητοποιήσει και τους παράγοντες. Γιατί αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά, τέλος πάντων, παίρνουν αποφάσεις καθοριστικές για τις εξελίξεις του τόπου. Μάλιστα. Όμως βασικό στοιχείο είναι και η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Εμείς αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να βραβεύσουμε όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ήταν αρκετοί. Θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε περίπου 60 συμμετοχές από όλη την Κρήτη και μερικές εκτός Κρήτης. Και αύριο θα απονεμηθούν περίπου 28 διακρίσεις, όπως λέμε, οι οποίες διακρίσεις θα είναι πλακέτες της χρυσής, αργυρής και χάλκινης μινωικής ελιάς, έτσι τις λέμε, και έπαινοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανακοινώνουμε από τώρα τις διακρίσεις αυτές ποιοι τις λαμβάνουν. Αυτό θα ανακοινωθεί αύριο κατά την εκδήλωση. Απλά έχουν ενημερωθεί όσοι παίρνουν τέτοιες διακρίσεις και θα είναι παρόντες οι περισσότεροι από αυτούς με προσωπική παρουσία, φυσική παρουσία στην εκδήλωση, γιατί ξέρετε έχουμε τώρα τις δυσκολίες με τον κορονοϊό και δεν επιτρέπεται στις αίθουσες μέσα να συγκεντρώνονται πολλά άτομα. Οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά την τελετή της απονομής και εν πάση περιπτώσει οι διακρίσεις τις οποίες... Σωστά, ούτως ή άλλως κύριε Μιχαλάκη και ο συμβολισμός μετράει για αυτά τα οποία έχουμε και θέλουμε να διατηρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από το Γενέα. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Δήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Θα αφηχθεί το Σάββατο 26 του μήνα, ερχόμενη απευθείας από το Βερολίνο, που παίρνει μέρος στις εργασίες, θα πάρει μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το ίδιο βράδυ θα μιλήσει σε συνάντηση στελεχών του κινήματος αλλαγής,
που θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό θέατρο της Πύλης Βιθλεέμ με θέμα πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο στοίχημα ζωής. Την Κυριακή θα παραβρεθεί στην επιμνημόσυνη δέηση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας Μασταμπά για την συμπλήρωση 25 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, ενώ στις 11.30 την Κυριακή πάντα θα συζητήσει με μέλη του Δικτύου Νεολαίας του Κινήματος Αλλαγής στην καφετέρια Αύλη των Χανίων, παλιό κτέλ, παραλιακή λεωφόρος παλιό κτέλ Χανίων, με θέμα η νέα γενιά στην πρώτη γραμμή για το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο. Η Τομεϊκή Επιτροπή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος προχωράει σε εκδήλωση συζήτηση με θέμα για δυνατό κομμουνιστικό κόμμα, καρδιά, οργανωτή της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό σήμερα, στις 7.30 συγκεκριμένα στο θεατράκι του Καράβολα, με ομιλητή τον Σάβα Βασιλιάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέα της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θέμα της εκδήλωσης είναι οι θέσεις του 21ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 24 μέχρι και 27 Ιουνίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία αξίζει τη στήριξη των Ευρωπαίων. Παράλληλα, επέκρινε την Πορτογαλία για το άνοιγμα των συνόρων της στον τουρισμό που οδήγησε σε ταχεία διάδοση της παραλλαγής δέλτα του κορονοϊού. Κόλοφος για τον πρόεδρο Εντογάν, η ομιλία του Σιμώνε Καλβόφσκι, προέδρου της πανίσχυρης Τουρκικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών, για την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία αλλά και για την θέση της γείτονος σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Απόφαση σταθμό έλαβε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας, αποφασίζοντας τη χορήγηση χάριτος για πολιτικούς λόγους στους 9 Καταλανούς πολιτικούς που βρίσκονται στη φυλακή για τη διοργάνωση δημοψηφίσματος με θέμα την απόσχηση από την Ισπανία. Απογοητευτικά για το κόμμα Δημοκρατία σε κίνηση του Προέδρου Μακρόν και τον ακροδεξίου Εθνικό Συναγερμό της Μάρι Λεπέν υπήρξαν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των περιφερειακών εκλογών. Με καθολική υποστήριξη εγκρίθηκε το νέο νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με τα σημερινά παιχνίδια ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων και συμπληρώνεται το puzzle των 16 στο Euro. Στις 7 θα παίξουν Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία, ενώ στις 10 θα αναμετρηθούν Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία. Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη θα ταξιδέψει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στον Καναδά για το προ-Ολυμπιακό τουρνουά, αφού ο έμπειρος αθλητής δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και αποκλείστηκε από την αποστολή, όπως επίσης οι τραυματίες Πάπα Πέτρου και Πριντεζής. 984. Ο καιρός. Ζέστη και σήμερα στα δυτικά διαμερίσματα του νησιού. Αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος στους 38 και κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.